Φυλάσσω να φτάσει στην μακαρία ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε. Και στην καταπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον. Και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατάβασης άδειν. Και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός. Και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παυσών. Και αιωνία σας η μνήμη εξωμακάριστη και αίμια στ' αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Και δεν μπορεί να παραστασιστεί σήμερα εδώ. Θα σας παρακαλέσω να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. Κυρία Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε εκπρόσωποι των κοινοτήτων, αγαπητοί συμπατριώτες, η παρουσία μας εδώ σήμερα είναι ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των εκτελεστέντων στη 19 Σεπτέμβρη 1943. Υποκλινόμαστε με σεβασμό στη θυσία τους. Ας μνημονεύσουμε τα ονόματά τους. Γεωργίου Ευάγγελος 31 ετών και Γεωργίου Μάνθος 37 ετών από την Πλακωτή. Αδέρφια, Πέτσης Ευάγγελος 20 ετών και Πέτσης Σταύρος 28 ετών. Πρώτα ξαδέρφια από την Πλακωτή. Σταυρόπουλος Δημήτριος 50 ετών και αυτός από την Πλακωτή. Διαμάντης Ευάγγελος 75 ετών και Ρίζος Κωνσταντίνος 18 ετών από την Ελαταριά. Λάμπρου Θεοδόρου Γιώργος 27 ετών από 5 εκκλησίες. Και Κουτούπη Μαρία, χείρα Βασιλείου Κουτούπη, 62 ετών από το Πόποβο. Αθάνατοι στη μνήμη μας. Πιάστηκαν και κατηγορήθηκαν σαν τροφοδότες των ανταρτών. Ανακρίθηκαν από τον Μαζάρ Τίνο και οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στη Δεσπρωτεία, την περίοδο της κατοχής, εκτός από τους Ιταλούς φασίστες και τους Γερμανούς Ναζί, είχαμε και τη φασιστική κλίκα των Αλβανοτσάμιδων. Εδώ δεν μιλάμε για συλλογική ευθύνη του αλβανοτσάμικου πληθυσμού. Μιλάμε όμως για τα εγκλήματα της φασιστικής κλίκας των Τινέων και όσους συμμορίτες ξεσήκωσαν αυτοί για να επιτύχουν τα φασιστικά σχέδια μίσους, διαίρεση του λαού και προσάρτηση της Θεσπρωτείας. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στήχησε στην ανθρωπότητα 50 εκατομμύρια νεκρούς. Η Ελλάδα, σε αναλογία με τον πληθυσμό της, έρχεται τρίτη, μετά τη Σοβιετική Ένωση με 20 εκατομμύρια και δεύτερη την Ιουγκοσλαβία. Τα αναφέρομαι έτσι για την ιστορία, που προσπαθούν να ξαναγράψουν οι παραχαράκτες, αυτοί που εξισώνουν το Χίτλερ με τον Στάλιν, τον ναζισμό με τον κομμουνισμό. Η ιστορία της εθνικής αντίστασης στη χώρα μας κατέχει περίοπτη θέση. Ήταν μεγάλη και σπουδαία. Μόνο που όταν ο λαός πεινούσε, πονούσε και μάτωνε, κάποιοι πήγανε στο Κάιρο και κάποιοι άλλοι έγιναν δοσύλλογοι. Αυτά δεν μπορούμε να τα κρύβουμε. Ούτε μπορούμε να ξεχνάμε το ρόλο των συμμάχων μας στην κατοχή των Εγγλέζων, που μετά την αποχώρηση των Γερμανών, το Δεκέμβριο του 1944, φέρθηκαν σαν σε κατεχόμενη χώρα, βομβαρδίσαν την Αθήνα, προτού καν λήξει ο πόλεμος το Μάιο του 1945. Έτσι, γιατί η ιστορία πρέπει να διδάσκει.
Και πώς τιμούμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων? Με την ευχή όλων μας, ποτέ πια πόλεμος. Αλλά με ευχές και παρακάλια δεν γίνεται. Χρειάζεται αγώνας για την ειρήνη. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Μετά την παλινόρθωση του καπιταλισμού σε όλες τις ανατολικές χώρες, έχουμε πλήρη κυριαρχία των δυνάμεων του καπιταλιστικού ιμπεριαλιστικού συστήματος και τη δυνατότητά τους να καθερίζουν απερίσπαστες την πορεία των πραγμάτων. Η επέμβαση του ρώσικου ιμπεριαλισμού στην Ουκρανία άνοιξε τις πύλες της κόλασης. Το ζήτημα έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Απ' τη μία την ενεργή συμπόρευση με τη ΣΥΠΑ και τον Ευρωπαίο Ιμπεριαλιστό και σειράς άλλων χωρών. Απ' την άλλη τη στήριξη της Ρωσίας από ορισμένες χώρες και από άλλες λεγόμενες ουδέτερες. Είναι ορατός ο κίνδυνος ενός συνολικού ρήγματος πλανητικών διαστάσεων. Είναι το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις η επιθετικότητα και ο τυχοδιοκτισμός τους. Είναι το κόστος που ήδη πληρώνουν οι λαοί στην ακόρεστη και αδιφάγα φύση του κεφαλαίου. Είναι το τίμημα που κινδυνεύει να πληρώσει συνολικά η ανθρωπότητα από την κυριαρχία ενός συστήματος που ζει και αναπνέει εμπορευόμενο πολέμους. Παρ' όλα αυτά, οι λαοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αγωνιστούν. Δεν έχουν κανένα περιθώριο να αφήσουν τις τύχες και τις ζωές στα χέρια και τις διαθέσεις των χειρότερων και πιο επικίνδυνων εχθρών τους. Ήδη αντιστέκονται και ήδη μια σειρά ξεσπάνων σε διάφορες περιοχές της γης δείχνουν τις διαθέσεις τους και σημαδοτούν εκείνο που έχει αρχίσει να διακρίνεται στον ορίζοντα. Ας είμαστε αισιόδοξοι και ας αγωνιστούμε κι εμείς για την παγκόσμια ειρήνη. Σε ευχαριστώ που με ακούσατε. Σε γνωρίζω από τη γνώση του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη.